Καλώς ορίσατε στο Φτιάξ το μόνο σου δημιουργικές ιδέες. Θα φτιάξουμε σήμερα κάτι ανοιξιάτικο. Ένα πολύ ωραίο αστέρι λουλούδι. Βλέπετε εδώ, το κέντρο του είναι σαν μικρά τριανταφυλάκια. Το έχω κάνει από 4 διαφορετικά χρώματα. Κόκκινο, κίτρινο, πορτοκαλί και ροζ. Και είναι αρκετά σταθερό, όπως βλέπετε. Θα χρειαστούμε μόνο χαρτάκια σημειώσεων. 12 χαρτάκια σημειώσεων. Και εκτός από αυτό, ένα ξυλάκι για σουβλάκια. Με το οποίο θα τυλίξουμε τα μικρά λουλουδάκια μας, όπως βλέπετε. Δεν είναι δύσκολη η κατασκευή. Θέλει μόνο λίγο χρόνο. Έχουμε λοιπόν τα 12 χαρτάκια μας από τα 4 διαφορετικά χρώματα. Μπορείτε φυσικά να χρησιμοποιήσετε 2 μόνο χρώματα διαφορετικά ή 6 χρώματα ή μόνο ένα χρώμα. Το σημαντικό είναι πάντως να είναι σύνολο 12 ξεχωριστά χαρτάκια. Θα ξεκινήσουμε με το ροζ. Διπλώνουμε κορυφή με κορυφή. Και από την άλλη μεριά το ίδιο. Ξανανοίγουμε. Διπλώνουμε στη μέση. Και από την άλλη μεριά. Και έχουν σχηματιστεί 4 καινούργιες γραμμές. Έτσι λοιπόν διπλώνει πολύ εύκολα το λουλουδάκι μας, το χαρτάκι μας, στη μέση. Και βλέπετε έχουν σχηματιστεί 4 ξεχωριστά τριγωνάκια, ας πούμε. Τώρα κάθε τριγωνάκι, με το ξυλάκι για τα σουβλάκια, θα το γυρίσω προς τα μέσα. Βάζω την άκρη από το ξυλάκι μου στο κέντρο του χαρτιού. Αφήνω λίγο να εξέχει το τριγωνάκι μου. Και γυρνάω προς τα μέσα. Κάνω το ίδιο και με τις υπόλοιπες 3, από τα υπόλοιπα 3 τριγωνάκια και προσέχω κάθε φορά να γυρνάω προς την ίδια κατεύθυνση. Το πρώτο χαρτάκι μας είναι έτοιμο. Μπορούμε να το διορθώσουμε λίγο με τα δάχτυλά μας, αλλά συνήθως είναι αρκετά σταθερά. Και θα κάνουμε το ίδιο και με τα 3 χαρτάκια μας. Και αφού τα έχουμε έτοιμα, ενώνουμε χαρτάκι με χαρτάκι, διπλώνουμε μαζί. Και τώρα στο ίδιο σημείο θα ενώσουμε και το τρίτο χαρτάκι μας. Θα διπλώσουμε όλα μαζί. Στρίβουμε μαζί. Και σχηματίστηκε έτσι ένα μικρό τριανταφυλάκι. Θα ενώσουμε τώρα τα υπόλοιπα χαρτάκια σε άλλα 3 σημεία. Σε αυτό εδώ το σημείο, σε αυτό εδώ και σε αυτό εδώ το σημείο. Διπλώνουμε μαζί, στρίβουμε μαζί. Και τώρα έχουμε σε 3 σημεία, είναι ενωμένα 2 ξεχωριστά χαρτάκια και σε άλλα 3 σημεία είναι ένα χαρτάκι μόνο του διπλωμένο, γυρισμένο προς τα μέσα. Και στο κέντρο φυσικά είναι το τριανταφυλάκι μας.
Θα κάνουμε το ίδιο τώρα και με τα υπόλοιπα χρώματά μας. Με το κόκκινο, πορτοκαλί και κίτρινο. Έχουμε όλα τα λουλουδάκια μας έτοιμα και ήρθε η ώρα να τα ενώσουμε στο μεγάλο αστέρι λουλούδι. Θα παίρνουμε από κάθε χρώμα. Θα ενώνουμε 2 με 1. Έχουμε εδώ 2 μαζί κόκκινα. Θα τα ενώσουμε με το σημείο από το ροζ που έχει 1 φύλλο. Και το 1 φύλλο κόκκινο με το σημείο από το ροζ που έχει 2. Ορίστε, εδώ έχουμε 2 ροζ, 1 κόκκινο. Τα στρίβουμε μαζί. Και δίπλα έχουμε 2 κόκκινα, 1 ροζ. Τα στρίβουμε μαζί. Ορίστε λοιπόν, είναι ενωμένα τώρα σε 2 σημεία και πίσω θα ενωθούν και θα γίνει σαν ένα τρισδιάστατο λουλούδι. Με πολλά μικρά τριανταφυλάκια. Ενώνουμε λοιπόν πάντα 2 με 1. Ένα κίτρινο με 2 κόκκινα, 2 κίτρινα με 1 ροζ από εδώ. Τώρα έχουμε 2 κίτρινα με 1 κόκκινο που θα τα ενώσουμε εδώ. Τα στρίβουμε μαζί. Προσέχουμε να είναι πάντα όλα προς την ίδια κατεύθυνση. Φαίνεται λίγο από μέσα το άλλο χρώμα. Μου αρέσει αυτό. Τώρα λοιπόν τα 2 ροζ με το 1 κίτρινο. Και στα υπόλοιπα θα ενώσουμε το πορτοκαλί. Για να ολοκληρωθεί το λουλούδι μας. Το τοποθετούμε έτσι ώστε να είναι πάντα 1 με 2. 1 πορτοκαλί, 2 ροζ. 2 πορτοκαλί, 1 ροζ. 2 κίτρινα, 1 πορτοκαλί. 1 κίτρινο, 2 πορτοκαλί. Έχουμε εδώ 1 πορτοκαλί, 2 κόκκινα. Και για το τέλος, 1 κόκκινο με 2 πορτοκαλί. Στρίβουμε καλά, να γίνει λίγο πιο σταθερό και το λουλουδάκι μας είναι έτοιμο, το αστέρι λουλουδάκι μας. Δεν είναι δύσκολο, μπορεί να μας πάρει λίγο χρόνο, αλλά είναι πολύ εύκολο. Πρέπει να θυμόμαστε μόνο να στρίβουμε πάντα προς την ίδια κατεύθυνση τα τριανταφυλάκια μας. Πάντα προς την ίδια κατεύθυνση, μπορούμε και προς την άλλη φυσικά, αλλά πάλι όλα προς την άλλη κατεύθυνση. Μόνο αυτό πρέπει να θυμόμαστε. Γιατί αν δεν είναι στριμμένα προς την ίδια κατεύθυνση, μετά δεν θα μπορούν να ενωθούν σε μικρά τριανταφυλάκια. Αυτό ήταν για σήμερα. Πώς σας φάνηκε? Δεν ήταν δύσκολο. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας στο Φτιάξ το μόνο σου δημιουργικές ιδέες. Εγγραφείτε στο κανάλι μας και θα σας έρχονται ειδοποιήσεις για κάθε νέο βίντεο. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη φορά. Γεια σας!